Και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε συνδεθεί πολύ σοβαρά. Αναφέρομαι στον Φίλιππο Τζαγκρίδη. Ναι, ναι, ναι. Ε, και την, το πρόσφατο θέμα που δημιουργήθηκε και επέλεξε πολύ συνειδητά να μην σχολιάσει με τη Δανάη Μπάρκα. Mm. Τι σε ενόχλησε περισσότερο σε όλο αυτό, Αρχικά να σου πω ότι πολύ συνειδητά και δεν μου είπαν μην το σχολιάσει, το έκανα μόνη μου. το πιο σημαντικό στην εκπομπή είναι ότι ήθελα να σεβαστώ τον εαυτό μου, του τηλεθεατέ, άλλο να δίνω μια συνέντευξη και λέω εκεί που να είμαι στην εκπομπή να αρχίσω να λέω για κάτι που συνέβη στον πρώην μου και σε μία φίλη μου, τέλο πάντων και τηλεοπτική μου αντίπαλο. Ε, και τη μεγάλη μου σχέση να τη σέβομαι. Οπότε, επειδή με αυτόν τον άνθρωπο συνδέθηκα πάρα πολύ και τον αγάπησα, και ακόμα τον αγαπάω σαν άνθρωπο. Δεν αλλάζει αυτό. Πάντα αυτόν τον έχω με στην καρδιά μου. Ήθελα να σεβαστώ τη στιγμή. Με ενόχλησε πάρα πολύ, ναι, με ενόχλησε. Σε ενόχλησε πιο πολύ ότι ήσασταν τότε σε μία προσπάθεια επανασύνδεση και είδε αυτέ τι φωτογραφίε. Δηλαδή, ένιωσε θύμα ότι είσαι θύμα μια απάτη, μια κοροϊδία. Σε ενόχλησε που με τη Δανάη ήσασταν φίλε, γιατί πολλοί γράφανε, εντάξει, δεν ήταν και η κολλητή σου. Θα σου πω. Κολλητέ δεν ήμασταν όντω. Όμω όταν με μια κοπέλα και με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει χρόνια, έχει μοιραστεί στιγμέ. Δηλαδή τον Φίλιππο, τον γνώρισε η Δανάη από εμένα. Άρα ισχύει αυτή η πληροφορία. Εννοείται. Και μάλιστα όχι μόνο τον γνώρισε, γνώρισε και την περίοδο που είχα πονέσει για τον Φίλιππο, που είχα κλάψει για τον Φίλιππο, την περίοδο που μια τα βρίσκαμε, μια τα χαλούσαμε. Ε, θυμάμαι τη έλεγα στείλ του μήνυμα και εσύ να του πει πού θα ναι. είναι. Δηλαδή, όταν το έχει βιώσει ο άλλο όλο αυτό και ξέρει τα συναισθήματα. Και μόνο και μόνο που του έχει ανοιχτεί, η Δανάη δημόσια έχει πει: Εγώ την Κατερίνα την αγαπάω, τη θεωρώ φίλη μου. Ξαφνικά μου αρέσει αυτόν τον που δει, τον θεωρώ φίλο, δει, τον θεωρώ όμορφο και και, το θεωρώ και ανήθικο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Για μένα, αυτό που με περισσότερο είναι ότι δεν μου έστειλε ένα μήνυμα μετά. Να μου πει ότι η Κατερίνα, ξέρει, ήταν λάθο μου. ήταν μια στιγμή. Ναι. Ε, μπορεί να συμβεί μια στιγμή, μια δυναμία σε οτιδήποτε. Κοίταξε, σου πω εγώ. Δεν σε πήρε ούτε η Δανάη ούτε ο Φίλιππο μετά το. Με στιγμή. το Φίλιππο μίλησα, δεν έχει να κάνει όμω. Εντάξει, με το Φίλιππο μίλησα γιατί άλλο η σχέση με τον Φίλιππο τόσα χρόνια και πραγματικά ο τον έπρεπε. Το δεν λέω έχω επειδή ήταν οι δύο πρωταγωνιστέ τη φωτογραφία Η Δανάη ποτέ. Και ο Φίλιππο δεν έχει και καμία. Πώ το πω, δεν είναι το δημόσιο πρόσωπο αυτό. Η Δανάη είναι. Αλλά Εμένα η μαμά μου έχει μεγαλώσει με μια πολύ βασική αρχή. Ποτέ μα ποτέ, άντρα, φίλη σου, σχέση φίλη σου, κάποιο που είναι ερωτε... μια φίλη σου που μπορεί να είναι ερωτευμένη μαζί του, ακόμα και να μην είναι η κολλητή σου φίλη, δεν τον αγγίζει. Είναι απαγορευτικό. Δεν έχει καμία εμπλοκή μαζί του. Δεν έχει κολλητηλίκια. Εμένα έτσι μεγαλώσει η μητέρα μου. Και εγώ το σέβομαι, γιατί αγαπάω και σέβομαι τι γυναίκε. Από και πέρα. Ο καθένα κάνει τι επιλογέ του μπορεί να έχει μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο. Δεν το κατακρίνω. Και να σου πω ότι στη συνέχεια με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που έγινε σε social media. Και με μένα, αλλά και με τη Δανάη ε, Ναι, δηλαδή, βέβαια. Η και έτυχε μεγάλη υποστήριξη και αγάπη. Ήταν θύμα επίθεση κυρίω η Δανάη. Ναι, αλλά ε, βέβαια δηλαδή. δηλαδή, και εγώ σε ένα κυκαιώνα και η Δανάη δέχτηκε πάρα πολλά άσχημα σχόλια στα social που με συναχώρησαν εμένα ακόμα και για την εμφάνισή τη. Και που τα δηλαδή, σου που το λε, γιατί διαχωρίζει το ένα από το άλλο. Μα και εκείνη συναχωρήθηκε. Είμαι σίγουρη και εκείνη συναχωρήθηκε για όλο αυτό. Θα προτιμούσα να έχει πάρει να έχει ζητήσει μια συγγνώμη. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να καλά. Έστω και τώρα, αν σε πάρει και σου πήξε τι γράψει λάθο, ήταν μια στιγμή. Όχι, δεν αλλάζει για μένα αυτό. Για... Ξέρει, έχω ένα καλό, δίνω πολλέ ευκαιρίε, αλλά αν κάτι με πειράξει πάρα πολύ, αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι delete. Οπότε πραγματικά θέλω να είναι καλά. Τι προάλλε, μάλιστα την υπερασπίστηκα γιατί θεωρώ και ανήθικο να γράφουν συνέχεια ενώ μια κοπέλα είναι σε μια ζώνη. Ναι. Και πάει καλά, ότι έρχεται η μία, έρχεται η άλλη. Δεν είναι ωραίο. Αλλά παιδί, αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά δυστυχώ ξέρω ότι είναι στο πλαίσιο τη Το πλέον ξέρω. ξέρω. Έχει βρεθεί κι εσύ πρωταγωνίστρια ναι, σε τέτοια ρεπορτάζ, και εγώ και όλε. Αλλά θέλω να είναι καλά. Πιο σημαντικό είναι αυτό, και ο καθένα θα κάνει τη ζωή.